Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένειά σας να καλύψετε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση για το Δήμο μας. Αυτή η αξιοποίηση της κεφαλονιτογερμανικής φιλίας που εδώ και 2,5 χρόνια την λειτουργούμε, έφερε τα πρώτα από τα αποτελέσματα. Μας δίνεται η δυνατότητα από την γερμανική πλευρά ως Κεφαλονιά να έχουμε ένα δωρεάν κεντρικό περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Γερμανία, στο Mannheim, από τις 25 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, δωρεάν για την Κεφαλονιά. Αυτή είναι μια πολύ καλή δυνατότητα, διότι μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε το νησί μας και όλες τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν, δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επενδυτικό επίπεδο, τουριστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό. Μπορούμε να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει το νησί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δείχνοντας αυτές τις δυνατότητες δημιουργείται το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον πιο έντονο, γιατί η Κεφαλονιά δεν είναι τόσο γνωστή όπως είναι τα άλλα νησιά, τα ελληνικά, στην γερμανική αγορά. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό και η σημερινή εκδήλωση, που ήταν μια εκδήλωση ανοιχτής πρόσκλησης της Δημοτικής Αρχής προς κάθε φορέα και ιδιώτη που επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή την συνεργασία, και με πολύ ευχάριστη έκπληξη είδαμε ότι ενδιαφέρεται το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς Κιθάκης να δώσει, να παρουσιάσει τα λιμάνια μας στην. Ξέρετε, η Γερμανία ασχολείται πάρα πολύ με το yachting, με το sailing, και είναι σημαντικό να δουν και αυτή τη δυνατότητα του νησιού. Έδειξε ενδιαφέρον ο Σύλλογος Ξενοδόχων και θέλω να συγχαρώ και τον καινούριο πρόεδρο, τον κύριο Τιμοθεάτο, για το νέο του αξίωμα. Συνεργαζόμαστε στην Τουριστική Επιτροπή και όταν μιλάμε για το Σύλλογο Ξενοδόχων, μιλάμε για έναν κεντρικό φορέα διαχείριση του τουρισμού. Ενδιαφέρθηκε ο φορέας του ΕΝΟΥ, που και εδώ είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι οι Γερμανοί είναι κατεξοχήν φυσιολάτρες και έχουν αξιοποιήσει τα δάση τους, τις πεδιάδες τους, τις λίμνες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, ο φορέας του ΕΝΟΥ, που είναι η θεσμική μορφή αξιοποίησης του ΕΝΟΥ και παρουσίασης του ΕΝΟΥ, η παρουσία στη Γερμανία είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και είχαμε τη χαρά να είναι κοντά μας και η κυρία Βαγενά, η οποία δεν εκπροσωπεί. Η κυρία Βογιατζίνε, η οποία δεν εκπροσωπεί κάποιο φορέα, αλλά είναι παντρεμένη με Γερμανό. Γνωρίζει τους Γερμανούς που ζουν στην Κεφαλονιά. Με μερικούς από αυτούς συνεργαζόμαστε, όπως με τον Joseph Meininger, που είναι συγγραφέας και έχει προβάλει την Κεφαλονιά με τουριστικά films που έχει γυρίσει. Διάσημος συγγραφέας, ζει το μισό χρόνο στο Στρασβούργο και το άλλο μισό χρόνο στην Κεφαλονιά, και μάλιστα έχει δώσει και τη δυνατότητα να κάνουμε και μια έκθεση της Κεφαλονιάς στο Στρασβούργο. Είναι η Αλεξάνδρα Ικούλακ, με την οποία συνεργαζόμαστε στην Τουριστική Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να το δυναμώσουμε αυτό το στοιχείο. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε ως Δήμος την ιστορία, τη σεβόμαστε απόλυτα την ιστορία μας. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε οτιδήποτε, ξέρω, τα μνημόνια, οποιοδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών αρνητικό, και να δούμε το κύριο θέμα που είναι η αξιοποίηση αυτής της συνεργασίας από Δήμο σε Δήμο. Αυτό δεν είναι μια πρωτοτυπία της Κεφαλονιάς, είναι κάτι που κάνουν πάρα πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα. Πρωτεργάτης είναι ο κύριος Μπουτάρης, που θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους δημάρχους στην Ελλάδα, και έχουν πολύ αξιοποίηση αυτές τις συνεργασίες. Αυτό κάνουμε και εμείς. Και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά έχω ζήσει και ένα μέρος της ζωής μου στη Γερμανία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη γερμανική κουλτούρα και τον γερμανικό τρόπο σκέψης, και γι' αυτό μπορούμε και αξιοποιούμε αυτή τη συνεργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας που καθίσατε πραγματικά μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίας σας και έτσι είδατε πράγματα τα οποία στην αρχή δεν φαινόντουσαν ότι μπορούν να αναπτυχθούν, άρα αναπτύχθηκαν, και πραγματικά μια πολύ χρήσιμη συνεδρία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.